πιο γρήγορος και πιο συνοπτικός. Αναλαμβάνοντας το Σεπτέμβρη του 19, ξέραμε τι θα βρούμε. Δεν ήταν κάτι που δεν ξέραμε. Απλώς να σας ενημερώσω ότι μια καθημερινότητα διαλυμένη. Τελείως, δεν υπήρχε τίποτα. Και ξεκινάμε από τα του Δήμου. Από το προσωπικό του Δήμου. Το προσωπικό του Δήμου, το οποίο επί 5 χρόνια είχε περάσει τα πάντινα από το περίφημο εκείνο να πλένεστε, μέχρι σε δημοσιεύματα παξιωτικά ότι έχετε μπέληδες, ότι δεν δουλεύουν, ότι έχουμε τους χειρότερους υπαλλήλους. Σε αυτό η πρώτη μου έννοια και όλων των παιδιών εδώ που είχαμε εκλεγεί, να έρθουμε κοντά τους. Και πράγματι καταφέραμε με επαφές σε όλους τους τομείς, από τα παιδιά της καθαριότητας, του δρό, τους οδοκαθαριστές, μέχρι και τους διευθυντάδες μας, προσπαθήσαμε και ήρθαμε σε μια επικοινωνία. Με αποτέλεσμα, ό,τι έχουμε πετύχει, μεγάλο μέρος οφείλεται και στο προσωπικό του Δήμου και τους οποίους και τους ευχαριστώ και πάλι μέσω εσάς, δηλαδή τους μεταφέρω και τις ευχαριστίες μου για όλα αυτά τα δύο πρώτα χρόνια και ό,τι είναι που θα σας παρουσιάσω και στην πορεία τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι δρομολογούμε μέχρι το τέλος της θητείας μας πρώτα εδώ. Το βασικό, μετά από το προσωπικό, ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι ξέρουμε ήταν όσον αφορά με το ΧΙΤΑ. Βρήκαμε ένα έργο, το οποίο ήταν κατασκευαστικά ολοκληρωμένο, τελειωμένο, δηλαδή έτοιμο να υποδεχθεί σκουπίδια. Την πρώτη μας κίνηση, οι πρώτες μας ενέργειες, τι ήταν, ξεκινήσαμε με μήνυση μέσω πολίτη του Τάσου του Χρυσίνα. Γιατί το κάναμε μέσω αυτού? Γιατί ο Ψινάκης και ο Χατζηγιάννης είχαν κάνει κάποια μήνυση τον Γενάρη του 19, η οποία χωρίς να προσκομίσουν στοιχεία, χωρίς να προσκομίσουν κάποια δικαιολογητικά, ο εισαγγελέας το πήγε στο αρχείο. Άρα, επανερχόμενοι ως Δήμος, θα είχαμε την ίδια τύχη. Οι δικηγόροι μας που βγάλαμε πολύ σοβαρούς δικηγόρους, καθηγητές της νομικής σχολής και τους δικούς μας, τον Παστασινόπουλο, την κυρία Κοτούλια. Μας βοηθάει πάρα πολύ και ένας πρώην πρόεδρος εφετών που μένει στο Βαρνάβο, ο κύριος Ζουπακιώτης ο Πέτρος, και αυτό ήταν σημαντική η βοήθειά του. Μας λένε καλύτερα να προχωρήσουμε με μία μήνυση πολίτη, η οποία σας μέχρι προχωράει προς ακροατήριο, από ό,τι μας ενημερώνει η νομική υπηρεσία. Δηλαδή δεν έχει πάει, παρότι έγιναν προσπάθειες σε αυτά τα δύο χρόνια, στον πρώτο ειδικά χρόνο, να πάει για αρχείο. Καταφέραμε όμως, τα ξεπεράσαμε με στοιχεία που προσκομίσαμε και η υπόθεση πάει προς το ακροατήριο. Πολύ σημαντικό να φτάσει για πρώτη φορά στο ακροατήριο μήνυση του Δήμου, μέσα στο μέσο του πολίτη μας, για αυτό το έσχος που γίνεται. Παράλληλα όμως δεν μείναμε μόνο στην μήνυση του Τάσου του Χρυσίνα, προχωρήσαμε και στη μήνυση στον εισαγγελέα περιβάλλοντος για διάφορα αστοχίες του έργου, όπως όποιοι έχουν πάει εκεί. Δεν μικροφωνίζει να το μιλάω με το σύμβολο, δεν πειράζει. Πάμε μαζί. Πολύ γιατί με μικροφωνίζει λίγο, μου φαίνεται ή λάθος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και κάναμε μια μήνυση στον εισαγγελέα περιβάλλοντος για όλες αυτές οι αστοχίες που έχουν γίνει στο πάνω. Όπως αν πάτε και δείτε, έχουν ξυλωθεί με βράνες για τέταρτη φορά. Ό,τι ξέρουμε, αυτά τα χρόνια, από το 2009 που ξεκίνησε το έργο, 2008 μέχρι και το 2019, έχουν αλλαχθεί τουλάχιστον 3 φορές οι μεβράνες από αστοχίες υλικού. Άρα κάναμε και εκεί μήνυση στον εισαγγελέα περιβάλλοντος, η οποία και αυτή οδεύει προς ακροατήριο. Παράλληλα, κάναμε και δύο προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, μία για τους περιβαλλοντολογικούς όρους, γιατί αυτό το έργο στηρίζεται σε περιβαλλοντολογική μελέτη του 2003. Έχουμε 2021. Με διάφορα τεχνάσματα σε εκείνη τη μελέτη δώσανε παρατάσεις. Εδώ, όπως η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά που διατυμπανίζουν, αυτά που βλέπουμε, έχουν αλλάξει το σύμπαν. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να ξαναγίνει νέα περιβαλλοντολογική μελέτη. Ευελπιστούμε με λίγα λόγια να πέσουμε, να το πω έτσι, σε ένα αντίμειο δικαστή.